Στη Θεσσαλονίκη τώρα έκλεισαν 2 τμήματα δημοτικού σχολείου, καθώς 23 μαθητές βρέθηκαν θετικοί στο κορονοϊό. Ο πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων στην συμπρωτεύουσα έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας που επισκέφθηκε την περιοχή απέκλεισε προς το παρόν το ενδεχόμενο να επιβληθούν έκτακτα μέτρα. Μπλόκο στον Υπουργό Υγείας από ανεμβολία στους υγειονομικούς που βρίσκονται σε αναστολή. Με σφυρίχτρες, κόρνες και ηρωνικά χειροκροτήματα, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία που δεν έχουν εμβολιαστεί αποδοκίμασαν τον Θάνο Πλεύρη κατά την αποχώρησή του από τα γραφεία του ΕΚΑΒ. Στο στόχαστρο των συγκεντρωμένων μπήκαν και οι διοικητές των νοσοκομείων. Ο Υπουργός Υγείας επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη λόγω αύξησης του υλικού φορτίου, ξεκαθάρισε όμως πως παρά τα αυξημένα κρούσματα στην πόλη δεν θα επιβληθούν προς το παρόν νέα περιοριστικά μέτρα. Ο στόχος μας είναι να τηρηθούν τα μέτρα, να επεκταθούν οι εμβολιασμοί και πραγματικά να διαχειριστούμε την πανδημία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν τίθεται θέμα μέτρων επειδή πολλά λένε, τίθεται θέμα προληπτικής επίσκεψης για να προλάβουμε όλα τα δεδομένα. Βλέπουμε καθημερινά οι άνθρωποι που μπαίνουν στις μονάδες και οι άνθρωποι που καταλήγουν είναι κατεξοχήν μη εμβολιασμένοι. Με τους ασθενείς στα νοσοκομεία να αυξάνονται καθημερινά και τις μονάδες εντατικής θεραπείας να γεμίζουν, οι γιατροί εκτιμούν πως το κίνημα των αντιεμβολιαστών είναι κρίσιμος παράγοντας για την αύξηση στις νοσηλίες. Μέσα στις ΜΕΘ σήμερα τουλάχιστον δεν υπάρχει κανένας που να ήταν εμβολιασμένος. Εκ των πραγμάτων, όσο παραμένει υψηλό το επίπεδο των ανθρώπων που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα υπάρχει και υψηλό επίπεδο ανθρώπων που νοσηλεύονται. Η αύξηση των κρουσμάτων ανησυχεί τους περισσότερους που σπέβδουν να κάνουν και rapid test. Αυτό που τους προβληματίζει είναι το κίνημα των αντιεμβολιαστών. Σίγουρα μας προβληματίζει. Εμείς είμαστε όλοι εμβολιασμένοι. Τώρα όποιοι δεν είναι εμβολιασμένοι, ας προσέχουν λίγο περισσότερο. Είναι σαν να λέμε ότι φοβόμαστε να κάνουμε το εμβόλιο του τετάνου, της διφθερίτιδας. Το πρώτο λουκέτο μάλιστα σε σχολείο της πόλης μπήκε στο 10ο δημοτικό της Νεάπολης. 2 τμήματα της τρίτης τάξης έκλεισαν, καθώς συνολικά 23 μαθητές βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό.